Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε προχωρούν με ταχύτατο ρυθμό στην υλοποίηση του σχεδίου αξιοποίηση νέων πηγών και διαδρόμων φυσικού αερίου από την τεράστια δεξαμενή τη Ανατολική Μεσογείου με στόχο την ενεργειακή απεξάρτηση τη Ευρώπη από τη Ρωσία. Αύριο και την Τρίτη, η πρόεδρο τη Κομισιόν θα βρίσκεται στο Δελαβίβ ενώ την επόμενη εβδομάδα η Ούρσουλα Φόντερ θα επισκεφτεί το Κάιρο με στόχο την σύναψη τριμερού συμφωνία με Αίγυπτο και Ισραήλ για την ενίσχυση και μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα των δύο χωρών στι ευρωπαϊκέ αγορέ με πλοία, αξιοποιώντα τι εγκαταστάσει συγκροπήση τη Αιγύπτου. Το προσχέδιο για την συμφωνία με Ισραήλ και Αίγυπτο είναι ήδη έτοιμο και προβλέπει ότι θα έχει διάρκεια 9 ετών από την υπογραφή του. Το φυσικό αέριο που θα αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προέρχεται είτε από την Αραβική Δημοκρατία τη Αιγύπτου, το κράτο του Ισραήλ ή οποιαδήποτε άλλη πηγή στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου Συμπεριλαμβανωμένων των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Η τελευταία αναφορά προφανώ και αφορά την Κύπρο, ωστόσο το μοναδικό επιβεβαιωμένο κοιτάσμα τη Δημοκρατία παραμένει αναξιοποιητό 11 χρόνια μετά τον εντοπισμό του. Πάντω, με την ενθάρρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται να επισπεύδονται και οι διαδικασίε τη κοινοπραξία που ανέλαβε την αξιοποίηση του κοιτάσματο Αφροδίτη. Ευνοϊκέ συνθήκε δημιουργούν και οι Ηνωμένε Πολιτείε με την μεσολάβησή του για την επίτευξη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ των δύο χωρών. Αύριο θα βρίσκεται στην Βηρητό και μάλιστα κατόπιν πρόσκληση τη κυβέρνηση του Λιβάνου ο Αμερικανό διαμεσολαβητή της διαπραγματεύσει Ισραήλ και Λιβάνου, Άμο Χόκσταϊν. Όπω μεταδίδουν μέσα ενημέρωση στο Λίβανο, ο Άμο Χόκσταϊν, σύμβουλο για θέματα ενέργεια του State Department, αναμένει την τελική απάντηση τη λιβανική πλευρά ω προ την πρόταση επίλυση τη διαφορά που είχε υποβάλει τον περασμένο Φεβρουάριο. Η πρόταση αφορά κυρίω την κυριότητα ενό διαφιλονικούμενου μικρού σχετικά αλλά ζωτική σημασία τμήματο, το οποίο τέμνει το κοίτασμα Καρί, το οποίο βρίσκεται σε σημείο κοντά στο σύνορο των ΑΟΣ των δύο χωρών. Η Κύπρο αναμένει ότι μετά την πιθανή συμφωνία με το Ισραήλ, ο Λίβανος θα επικυρώσει και την συμφωνία που υπέγραψε με την Δημοκρατία το 2007 για την οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών.